Εσχύλου, οι Κέτιδες. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Βασιλέα των βασιλέων, μακαρίων μακαριότατε, και μεσόλες πανυπέρτατη εξουσία, κλείνε προς τη δέησή μας, όλβιε δία. Μάκρινε από τη γενιά σου των άντρων την άθεη βία, και σημάδι της ολόδικης οργής σου τη μαυρόπλωρη κατάρα καταπόντισε στα βάθη της αβύσσου. Επίβλεψέ μας τις αδύνατες γυναίκες που η αρχαία κοσμολόγητη γενιά μας έχει πρόγονο γυναίκα αγαπητή σου. Της Υιός το χεροχάιδεμα θυμίσου κι άσε πάλι να αναζήσει αγαθοσύνη σου μαζί μας που καυχιόμαστε από σένα κι απ' αυτήν εδώ τη χώρα πως κρατάει καταγωγή μας. Και να τώρα, στα παλιά ξαναφερμένη της μητέρας μου τα χνάρια, στα λουλουδισμένα βοσκοτόπια της και βαθύ χόρτα λιβάδια, που απεδόθεναν καιρό ιστροκεντημένη, φεύγει όφρενο παρμένη, χώρες πίσω της αφήνοντας κι ανθρώπους, και αφουσκίζει το στενό το φουσκοκύματο, όπως το θέλει η μοίρα, βάζει σύνορο στους αντίπορους τους τόπους. Κι έτσι χύνεται στις χώρες της Ασίας, στη Φρυγία την προβατόθροφη διαβαίνει, και απ' του Τεύθραντα την πόλη της Μυσίας, στις κοιλάδες της Λιδίας κατεβαίνει. Και περνώντας των Κυλίκων και Παμφύλων τα βουνά, φτάνει κάποτε στου Νείλου τα νερά. Απ' την άθλια συφορά της τρελαμένη. Μα ποιος τότε ήταν που γύτεψε την τρισάθλια πολυπλάνη την Υιό, την ιστροδαιμονισμένη? Είναι αυτός που στους αιώνες βασιλεύει πόκα με το θάμα. Ο Δίας. Με το απόνετο λοδύναμο του χέρι και τη θεϊκιά εμπνοή του παίρνουν τέλος τα δεινά της, ενώ στάζαν της ντροπής από τα μάτια θλιβερά τα δάκρυά της. Μα αφού δέχτηκε του Δία το θείο το σπέρμα, καθώς λόγος μαρτυράει αληθινός, αψεγάδια στο παιδί φέρνει στο φως. Κι έτσι, αν πεις πως βαστάει από τον έπαφο η γενιά μας, γελασμένος δε θα βγεις. Ποιον λοιπόν απ' τους θεούς θα είχα πιο δίκιο, απ' τα έργα του βοηθό μου να καλούσα? Αυτός Κύριος, ο πατέρας μας, με το ίδιο του το χέρι φυτουργός, ο μεγάλος της αρχαίας μας της γενιάς δημιουργός, στα δεινά μας μόνη ελπίδα σωτηρίας και το πρίμο αγέρι, ο Δίας. Τέκνα μου, θάρρος, όλα παν καλά απ' τους ντόπιους και οριστική ο λαός απόφαση έχει πάρει. Να έχεις πάντα χαρά που τέτοια γεροντά μου γλυκιά χαρά στη συμφορά μου φέρνεις. Μα λέγε μας, πώς βγήκε η απόφαση στο τέλος, με πόσους ψήφους πάρθηκε η κερδεμένη? Έκριναν δίχως δεύτερη γνώμη οι αργίτες, μα έτσι που να ανανιώσει γέρικη καρδιά μου.
γιατί όλου του λαού με μια στα δεξιά χέρια στον εθέρα τρικύμησαν για να ψηφίσουν την απόφαση αυτή. Πως μέτικοι σε τούτη τη χώρα να καθόμαστε λεύτεροι μ' όλα της ασυλίας τα προνόμια, ασφαλισμένοι από εχθρού επιβουλή, κι ούτε κανένας ντόπιος ή ξένος να μπορεί από εδώ να μας σηκώσει. Κι αν χέρι βάλει απάνω μας όποιος πολίτης να μας βοηθήσει, αρνιότανε άτιμος να'ναι και απ' τη χώρα εξόριστος μόλον την ψήφο. Τέτοια προτείνοντας για μας ο βασιλέας των πελασγών, τους έπεισε προλέγοντάς τον: «Μη σε μελούμενους καιρούς παχύνει η πόλη τη μεγάλη οργή του Δία του Ικεσίου, και μια που είμαστε εμείς και ξένοι και πολίτες, μην τύχει και φανεί μίασμα διπλό στη χώρα θρεφτάρηση φοράς που χορτασμό δε θα έχει». Τέτοια να ακούσει του Άργους ο λαός, αμέσως σε ψήφισε σηκώνοντας τα χέρια, δίχως να περιμένει κήρυκα. Έτσι αυτά να'ναι. Τόσο πρόθυμα δέχτηκαν του βασιλιάτων τα καλογυρισμένα οι πελασγοί τα λόγια, και στην απόφαση έβαλε ο Δίας το τέλος. Τώρα κι αν είναι να μ' ακούσετε διογέννητη θεοί, που τις ευχές μου για τούτη τη γενιά σκορπώ, ποτέ τη γη των πελασγών ας μην την παραδώσει ο Άρης, όπου θερίζει ανθρώπινες ζωές στις φλόγες του πολέμου. Γιατί μου δείξανε σπλαχνιά και ψήφισαν με προθυμιά τον νόμο αυτό όλοι οι ομάδοι, και ξέρουνε να σεβαστούν του Δία ηκέτες σαν τιμούν εμάς τα ζήλευτο κοπάδι. Από τα στόματα σπετά τα κλαδοϊσκιωμένα μας η ευχή μας, που την τιμή και δόξα του ζητά. Ποτέ κακό θανατικό ας μη σώσει την πόλη τους από άντρες να ερημώσει. Μη δέει διχόνια με αίμα εγχώριο της γης τον το χώμα να αιματώσει. Μα πάντα αθέριστος ο ανθός της νιώτης να'ναι, κι ο καλός ποτέ της Αφροδίτης, που ανθρώπινα χαλάει κορμιά, τρίχα μην κήξει εδώ καμιά, ο Άρης ο καταλήτης. Κανείς ανθρωποφτώρος χαλασμός να πέφτει μέσα εδώ ας μη σώνει, ρημάζοντας την πόλη. Ευχόμαστε, άσως τη σειρά, βασιλιάς άλλο βασιλιά της χώρας να γεννιέται. Κι εκάτι Αρτέμιδα, ας κοιτά των γυναικών τα γεννητά κι ας τις ψυχοπονιέται. Κι ακόμη ας δίνει ο Δίας τη γης αύτονες να τελειώνει τις οδιές της και τους καρπούς κάθε εποχής. Όλα οι θεοί ας τα ευλογάνε και τα κοπάδια στις βοσκές με πολλές γένες να φτουράνε. Σε πανηγύρια γιορτινά οι ψάλτες άσματα ιερά μες στους βωμούς να λένε γύρα, και στόματα παρθενικά τραγούδια σχήνουνε φεδρά με συνοδιά τη λύρα. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.